Χαίρετε. Ακούγεται καλά με πίσω. Χαίρετε. Χαίρετε λοιπόν. Χαίρετε εν κυρίω πάντοτε. Αγαπητοί πατέρες, είμαι πολύ χαρούμενος έτσι που βρίσκομαι ανάμεσά σας σήμερα. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι ανάμεσα πέρα από τους πατέρες εδώ πέρα, που βρίσκομαι σε ένα μέρος το οποίο το αγαπώ πάρα πολύ από τα φοιτητικά μου χρόνια ακόμα. Εδώ πέρα παραπάνω είναι το σπίτι μου εμένα το φοιτητικό. Τώρα ο αδερφός μου είναι εκεί πέρα. Και χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ πέρα σε ένα ναό, ο οποίος είναι σε ένα ιερό ναό, ο οποίος είναι άρρητα συνδεδεμένος με την Ιερά Μονή Γρηγορίου, με την οποία και εγώ, αν και δεν έχω πάει ποτέ, μπαίνω στο Άγιο Όρος πολύ συχνά, στη Μονή Γρηγορίου δεν έχω πάει ποτέ. Ελπίζω να το καταφέρουμε, πατέρες, αυτό κάποια στιγμή. Έτσι, είναι ένα μοναστήρι που το νιώθω πάρα πολύ κοντά και έχω και πολλούς φίλους εκεί μέσα. Λοιπόν, και χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι και ανάμεσα σε φίλους, και γνωστούς, έτσι που κάνανε τον κόπο και ήρθανε σήμερα εδώ πέρα έτσι να μας ανοιχτούν, να ανοιχτούν αυτά εδώ πέρα τα οποία θα πούμε. Να πω την αλήθεια, όσο δεν ίδρωσα να έρθω από το πάρκινγκ μέχρι εδώ πέρα, τόσο ίδρωσα όταν τα παιδιά μου λέγανε τραγούδι. Έτσι, λίγο είμαι σε αυτά, λίγο ντροπαλός. Θα τα δούμε, θα τα βρούμε τα πραγματάκια. Σήμερα είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για ένα πολύ δύσκολο και πολύ απαιτητικό θέμα. Σήμερα είμαστε εδώ πέρα για να μιλήσουμε για τις σκέψεις. Είμαστε εδώ να μιλήσουμε για τους λογισμούς. Και επειδή αυτό εδώ πέρα το θέμα είναι αρκετά, έτσι, είναι αρκετά ζώρικο, σκέφτηκα να χρησιμοποιήσουμε κάποιες εικόνες για να μπορέσουμε να το κάνουμε λίγο πιο κατανοητό, για να το φέρουμε λίγο πιο κοντά έτσι στα δικά μας μέτρα και στα δικά μας σταθμά και να μπορέσουμε να απομνημονεύσουμε κάποια πραγματάκια. Δεν ξέρω τι χρόνο θα υπάρχει, θα προσπαθήσουμε να μην κουράσουμε πολύ. Αυτό που θα κάνουμε είναι αυτό που κάνουμε κάθε φορά, να δίνουμε κάποια μικρά σημεία καθαρά προς προβληματισμό και αν στο τέλος θα έχουμε τον χρόνο, νομίζω ότι οι πατέρες μπορούν έτσι και ξέρω ότι θα έχετε κάποια ερώτηση, κάποια παρέμβαση κτλ. Πάμε λοιπόν έτσι και η Παναγία μαζί μας, για να δούμε. Λοιπόν, όπως είπαμε, θα χρησιμοποιήσουμε εικόνες, αγαπητοί μου. Θέλω λοιπόν να φανταστείτε μια εικόνα. Θέλω να κάνετε μια εικόνα όλο στο μυαλό σας ότι βρίσκεστε μέσα σε ένα σπίτι. Είστε μέσα σε ένα σπίτι, σε ένα μεγάλο σπίτι, όπου εκεί μέσα τι κάνετε, εκεί μέσα τρώτε, εκεί μέσα πίνετε, εκεί μέσα κοιμάστε. Είναι ο χώρος σας στο σπίτι αυτό, είναι το μέρος σας στο σπίτι αυτό, είναι ένα σημείο, ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο νιώθετε πολύ μεγάλη ασφάλεια. Το σπίτι αυτό στο οποίο βρίσκεστε δεν έχει παράθυρα ή τουλάχιστον τα παράθυρα είναι ένα, όπως εδώ πέρα έτσι που έχει αυτά τα τζαμάκια τα όμορφα, δεν μπορείς να δεις απ' έξω, υπάρχουν έτσι και κάγκελα στα παράθυρα όλα κτλ. Δεν έχει μπαλκονόπορτες, δεν έχει τίποτα παρά μόνο μία πόρτα. Μία πολύ μεγάλη πόρτα, από την οποία πόρτα αυτή γίνεται η επικοινωνία με τον έξω κόσμο. Το σπίτι αυτό, όταν μπαίνετε πρώτη φορά μέσα να μείνετε, δεν έχει τίποτα. Είναι ένα άδειο σπίτι. Είναι ένα σπίτι χωρίς έπιπλα, έχει μόνο τείχους και πατώματα, τίποτα άλλο. Λοιπόν, και μένει σε εσάς, έγκυται σε εσάς από τη στιγμή που μπαίνετε μέσα για το πώς θα το γεμίσετε, πώς θα το στολίσετε, πώς θα κάνετε τις διακοσμήσεις κτλ. Αυτό φυσικά για να γίνει θέλει καιρό, θέλει χρόνο, θέλει μήνες, θέλει χρόνια, ρε παιδί μου, όλο αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Και ό,τι αγοράζετε εσείς, ό,τι αγοράζετε για να γεμίσετε το σπίτι σας αυτό, το αγοράζετε από τον έξω κόσμο και το περνάτε μέσα από αυτή την πόρτα και το στείνετε μέσα στο σπίτι. Λοιπόν, προσέξτε τώρα, μέσα στο σπίτι αυτό δεν κατασκευάζουμε πράγματα εκ του μειόντος, εκ του μηδενός. Ανάλογα με το τι υλικά φέρνει καθένας απ' έξω, έτσι κάνει και τις κατασκευές μέσα στο σπίτι. Δηλαδή, όπως εδώ πέρα ο θρόνος, τι έγινε, δεν κατασκευάστηκε εδώ μέσα, αυτός ο θρόνος είτε ήρθε σε κομμάτια και έγινε, μονταρίστηκε ας πούμε, είτε ξέρω εγώ, ήρθε έτοιμος και πέρασε από την πόρτα. Έτσι και στο σπίτι μας αυτό. Τίποτα δεν φτιάχνεται μέσα εκ του μειόντος. Όλα έρχονται απ' έξω. Λοιπόν, ανάλογα λοιπόν το τι υλικά φέρνει καθένα στο σπίτι, έτσι και το διακοσμεί. Άλλος ας πούμε φέρνει μάρμαρο μέσα. Οπότε ό,τι φτιάχνει μέσα στο σπίτι, τα έπιπλά του είναι μαρμάρινα. Άλλος φέρνει πέτρες. Οπότε ό,τι φτιάχνει ας πούμε είναι πέτρινο. Άλλος φέρνει, ξέρω εγώ, μουσικά όργανα μέσα στο σπίτι. Οπότε σε εκείνο το σπίτι τι γίνεται, ακούγονται μελωδίες. Μελωδίες. Άλλος ας πούμε τεμελιάζει και δεν φέρνει τίποτα. Οπότε στο σπίτι αυτό δεν γίνεται τίποτα. Πρέπει να προσέξουμε το εξής. Ό,τι μπαίνει μέσα στο σπίτι, το πολύ αυτό το πράγμα ας πούμε να λαξευτεί, να βγει κάτι ας πούμε, δηλαδή να γεννήσει κάτι, να έχει ένα παράγωγο, δεν αλλάζει μορφή. Τι θα πει αυτό? Αν κάποιος μέσα στο σπίτι φέρει σιτάρι ας πούμε, το σιτάρι αυτό δεν μπορεί να γίνει, ξέρω εγώ, γάλα. Και αν κάποιος μέσα στο σπίτι φέρει κάρβουνο, το κάρβουνο δεν μπορεί να γίνει διαμάντι. Έτσι, αν όμως φέρει κάποιος γάλα, από το γάλα μπορεί να φτιάξει μια πίτα και να έχουν να φάνε οι άνθρωποι του σπιτιού. Λοιπόν,
Γιατί όμως τα λέμε όλα αυτά? Γιατί, αγαπητοί μου, το ίδιο ακριβώς πράγμα συμβαίνει και με τις σκέψεις. Το ίδιο ακριβώς πράγμα συμβαίνει και με τους λογισμούς μας. Έτσι, το πρώτο και μεγαλύτερο λάθος το οποίο κάνουμε οι άνθρωποι όταν μιλάμε για σκέψεις, όταν μιλάμε για λογισμούς, είναι το γεγονός ότι πιστεύουμε ότι είναι κάτι δικό μας, κάτι το οποίο δημιουργείται μέσα στο μυαλό μας. Δεν είναι έτσι τα πράγματα όμως, αγαπητοί μου. Η παραγωγή των σκέψεων είναι κάτι το οποίο συμβαίνει, το ξεκίνημα των σκέψεων, να το πούμε έτσι, είναι κάτι το οποίο συμβαίνει έξω από το μυαλό μας, έξω από το σπίτι. Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι το σπίτι αυτό είναι το μυαλό μας, οι σκέψεις είναι τα υλικά που έρχονται έξω από το σπίτι. Και τι γίνονται? Μοντάρονται μέσα στο μυαλό. Δεν είναι προϊόν δικό μας η σκέψη μας, αγαπητοί μου. Δικό μας προϊόν είναι η επεξεργασία. Δηλαδή, έρχεται απ' έξω γάλα και μέσα στο σπίτι μου φτιάχνω γιαούρτι. Έρχεται απ' έξω ένας λογισμός α και με αυτόν τον λογισμό δουλεύω ό,τι έχω να δουλέψω. Υπάρχει μία συνεχής, μία αέναη επικοινωνία του ανθρώπου με τον κόσμο, του μυαλού μας με το έξω, με το περιβάλλον, και αυτό εδώ πέρα είναι που παράγει την οποιαδήποτε σκέψη στο τέλος. Για να το πούμε λίγο πιο απλά και να το καταλάβουμε. Αν από τη στιγμή της σύλληψης ενός ανθρώπου, υποθετικά πάντοτε μιλώντας, έτσι, φροντίζαμε αυτός ο άνθρωπος να μην έχει καμία επαφή με το περιβάλλον, καμία επαφή, από τη στιγμή της σύλληψης, από την κοιλιά της μάνας του. Γιατί από την κοιλιά της μάνας, εκεί πέρα, τα παιδιά αρχίζουν και αποκτούν, έχουν αλληλεπίδραση με τον κόσμο. Εάν, ας πούμε, υποθετικά μιλώντας, κόβαμε την οποιαδήποτε αλληλεπίδραση, δεν ξέρω, αγαπητοί μου, εάν αυτός ο άνθρωπος, πολύ αμφιβάλλω, αν αυτός ο άνθρωπος θα μπορούσε να παράξει σκέψη μεγαλώνοντας. Αυτό εδώ πέρα είναι πολύ σημαντικό και ας το έχουμε υπόψη μας. Είναι εύκολο να μελετηθεί? Σε αυτό το επίπεδο νομίζω πως δεν είναι εύκολο. Λοιπόν, αν μπούμε όμως λίγο στα χωράκια της βιολογίας τώρα, της βιολογίας και της νευρολογίας, εκεί μπορούμε να πούμε ότι ο άνθρωπος γεννιέται με εκατομμύρια, έτσι, εκατομμύρια σωληνάκια μέσα στο κεφάλι του. Πάρα πολλά σωληνάκια τα οποία δεν είναι ενωμένα μεταξύ τους. Και είναι αυτή η αλληλεπίδραση με το περιβάλλον που ξεκινάει από την κοιλιά της μάνας ακόμα και μετά, καθώς γεννιέται κτλ., που αρχίζουν αυτά τα σωληνάκια, το λέμε πάρα πολύ απλοϊκά, να ενώνονται μεταξύ τους, να ενώνονται, και έτσι ο άνθρωπος να αποκτά δεξιότητες. Έτσι λοιπόν και η σκέψη είναι κάτι το οποίο το αποκτά ο άνθρωπος σε αλληλεπίδραση με το περιβάλλον. Το ξέρω ότι ξεκινάμε λίγο δύσκολα, πατέρες, αλλά είναι πράγματα τα οποία πρέπει να υποθούν, γιατί το θέμα μας είναι δύσκολο αυτό. Το πρώτο λοιπόν σημείο, αγαπητοί μου και αγαπητές, το οποίο δεν ακούγεται πέρα, δεν ακούγεται. Το πρώτο σημείο λοιπόν, το οποίο θέλω να κρατήσουμε έτσι για σήμερα, εδώ καλύτερα είναι, δεν ξέρω, είναι καλύτερα. Λοιπόν, για να δούμε εδώ. Λοιπόν, το κρατάω εδώ, έτσι. Έτσι, καλύτερα. Το πρώτο σημείο λοιπόν, το οποίο θέλω να κρατήσουμε έτσι για σήμερα στο μυαλό μας, είναι ακριβώς αυτό, ότι οι σκέψεις δεν είναι δικό μας προϊόν. Οι σκέψεις είναι κάτι το οποίο έρχεται εξωτερικά σαν πρώτη ύλη και εμείς μέσα στο μυαλουδάκι μας εκεί πέρα τις επεξεργαζόμαστε. Και προχωράμε λίγο τη σκέψη μας και πάμε σε ένα δεύτερο σημείο. Τι είναι όμως οι σκέψεις, θα πει κάποιος? Τι είναι οι λογισμοί? Τι είναι αυτό το οποίο ονομάζουμε σκέψη? Τι είναι αυτό το οποίο ονομάζουμε λογισμό? Κάτσε. Λοιπόν, οτιδήποτε συμβαίνει, οτιδήποτε υπάρχει στη ζωή μας, οτιδήποτε συμβαίνει στη ζωή μας, όχι πάλι, όχι όπως είναι δύσκολος πάλι, να κάνουμε. Θα το κρατάμε έτσι, δεν πειράζει, να κάνουμε. Οτιδήποτε λοιπόν υπάρχει στη ζωή μας, οτιδήποτε συμβαίνει στη ζωή μας, οτιδήποτε είναι, έτσι, στη ζωή μας, αυτό τι είναι? Μια κατάσταση. Το γεγονός ότι βρισκόμαστε εμείς εδώ πέρα, αγαπητοί μου, είναι μια κατάσταση. Το γεγονός ότι οι πατέρες μόλις τελείωσαν τον νησπερινό, για αύριο για την Αγία Βαρβάρα, είναι μια κατάσταση. Το γεγονός ότι σήμερα το πρωί κάποιοι πήγατε εκκλησία, κάποιοι πήγατε για καφέ, κάποιοι πήγατε, ας πούμε, σε μια κουβάτσα, αυτό είναι μια κατάσταση. Το γεγονός ότι αύριο έχετε σχέδια να κάνετε, μεθαύριο και εγώ δεν ξέρω τι, είναι μια κατάσταση. Οτιδήποτε συμβαίνει, οτιδήποτε υπάρχει, οτιδήποτε είναι, με ή χωρίς εμάς, έτσι, με ή χωρίς εμάς. Το γεγονός ότι γίνεται πόλεμος αυτή τη στιγμή κάτω στο Ισραήλ, αυτό είναι μια κατάσταση. Ή το γεγονός ότι στην Ουκρανία έχουμε, ας πούμε, τα γεγονότα εκεί πέρα πάλι τον πόλεμο. Και αυτό είναι μια κατάσταση. Έτσι, βλέπουμε πως οτιδήποτε υπάρχει, οτιδήποτε είναι, όλες οι καταστάσεις, έτσι, όλα τα πράγματα είναι καταστάσεις. Εμείς όμως, πώς αντιλαμβανόμαστε, ενοχλεί μου στο μικρόφωνο έτσι πως μιλάω? Ναι. Ενοχλεί λίγο? Ναι. Τι να κάνω τώρα, δεν ξέρω πώς θα το πω. Δεν ακούγεται πίσω εδώ. Για να δοκιμάσουμε εδώ πέρα λίγο. Εδώ μήπως καλύτερα. Μήπως δεν μικροφωνίζει έτσι καλύτερα. Λέτε.
Για να δούμε. Λοιπόν, τι να κάνουμε. Λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν ότι τα πάντα είναι καταστάσεις. Οι καταστάσεις όμως είναι κάτι το οποίο έρχεται στο μυαλό μας, αγαπητοί. Έρχεται στο μυαλό μας πώς. Με τη μορφή πληροφορίας, με τη μορφή σκέψης. Έρχονται τα όσα έχουμε ζήσει από το παρελθόν σαν αναμνήσεις μέσα στο μυαλό. Όλα όσα λέμε ότι θα κάνουμε στο μέλλον είναι υποθέσεις. Οτιδήποτε συμβαίνει είναι κάτι το οποίο έρχεται σαν πληροφορία. Έτσι, αυτό λοιπόν είναι που λέμε ότι όλα είναι σκέψεις. Οι σκέψεις τι είναι? Είναι καταστάσεις παρελθοντικές, μελλοντικές, υποθετικές, με ή χωρίς εμάς, που έρχονται στο μυαλό μας πρώτες ύλες σαν πληροφορίες. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Πάμε να φτιάξουμε μια δεύτερη εικόνα λοιπόν πάνω σε αυτό. Θέλω να φανταστείτε ένα κάστρο, ένα μεγάλο φρούριο, το οποίο έχει πολεμίστρες, το οποίο έχει γύρω-γύρω έτσι μια τάφρα που έχει νερό και μέσα στο νερό έχει και κροκόδιλους, ας πούμε, εκεί πέρα. Λοιπόν, και το φρούριο αυτό, το κάστρο, γύρω-γύρω έχει σκοπούς, έχει πολλούς σκοπούς έτσι με τα σπαθιά τους, με τα τόξα τους, με τα κόντια τους κτλ. Και όλοι αυτοί είναι έτσι πολύ καλοί μαχητές, πολύ καλοί υπότες. Λοιπόν, τι γίνεται λοιπόν? Αυτοί όλοι προσέχουν μην μπει κάποιος μέσα στο κάστρο, ας πούμε, και τους σκοτώσει. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα? Η επικοινωνία του κάστρου με τον έξω κόσμο γίνεται από μια γέφυρα. Ξέρετε, κάτι ξύλινες γέφυρες εκείνες που πέφτουν πάνω από την τάφρο και υπάρχει κεντρική πύλη εκεί πέρα του κάστρου και από εκεί πέρα υπάρχει μια φρουρά. Έχει μια φρουρά εκεί πέρα, κάποιους φρουρούς, οι οποίοι προσέχουν το ποιος μπαίνει και το ποιος βγαίνει. Με τα χρόνια, οι άνθρωποι που φυλάνε εκείνη εκεί πέρα την πόρτα του φρουρίου, τι γίνεται? Κάθε φορά που πάει κάποιος να μπει μέσα, προσπαθούν και αναγνωρίζουν, κόβει το μάτι τους και λένε αυτός μας φαίνεται ύποπτος, ας τον αφήσουν απ' έξω. Ή λένε αυτός εδώ πέρα μας φαίνεται ακίνδυνος, ας τον βάλουμε μέσα. Αυτή είναι η δουλειά της φρουράς αυτής. Και όσο πιο πολλά χρόνια εμπειρίας, όσο πιο πολλά τα χρόνια της εμπειρίας της φρουράς αυτής, τόσο πιο καλά αναγνωρίζει το ποιοι αποτελούν κίνδυνο, ποιοι από τους ανθρώπους που έρχονται να μπουν στο κάστρο αποτελούν κίνδυνο και ποιοι δεν είναι τόσο επικίνδυνοι κτλ. Γιατί ξέρετε, όσοι προσπαθούν να μπουν στο κάστρο αυτό, δεν είναι όλοι τους έτσι, δεν έχουν όλοι καλές προθέσεις. Υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να κάνουν κακό, υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να κλέψουν, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να λαϊλατήσουν. Οπότε οι φρουροί είναι αυτοί που αποφασίζουν ποιος μπαίνει, ποιος βγαίνει, ποιος μοιάζει επικίνδυνος και ποιος όχι. Καμιά φορά όμως, ξέρετε, οι φρουροί αυτοί που φυλάνε εκεί πέρα την πόρτα είναι λίγο κουρασμένοι, κουράζονται λίγο παραπάνω. Και όταν κουράζονται, τι γίνεται? Ξεκλειστράνε ανάμεσά τους διάφοροι, ας πούμε, διάφοροι επιτίδιοι και μπαίνουν μέσα και κάνουν κακό. Λοιπόν, γιατί άπαξ και μπουν μέσα οι εχθροί, άπαξ και μπουν μέσα στην πόλη, εκεί πέρα πολύ δύσκολα ελέγχονται. Λοιπόν, πέρα από αυτή την κεντρική είσοδο, υπάρχουν όμως και άλλα μέρη από τα οποία μπορεί κάποιος να μπει στο κάστρο. Παραδείγματος χάρη, ένα κάστρο έχει κάποια ποταμάκια που περνάνε από κάτω. Έχει κάποιες, ας πούμε, από εκεί πέρα που είναι οι ακαθαρσίες, παραδείγματος χάρη, ας πούμε, που φεύγουν. Έχει, ας πούμε, τους τάφους στην εκκλησία. Λοιπόν, από εκεί τι γίνεται? Από εκεί πέρα πηγαίνουν κάποιοι και προσπαθούν να μπουν. Δεν είναι κεντρική η πύλη, είναι άλλες, ας πούμε, άλλες από πολεμίστρες, ξέρω εγώ. Πηγαίνουν κάποιοι στα κλεφτά και προσπαθούν να σκαρφαλώσουν και να μπουν μέσα. Λοιπόν, τι γίνεται εκεί πέρα? Εκεί πέρα πάλι έχει φρουρούς, οι οποίοι πρέπει, ας πούμε, να κάνουν την ίδια δουλειά. Δεν είναι η επίσημη είσοδος αυτή. Όταν αυτοί οι φρουροί φυλάνε, είμαστε καλά. Όταν όμως αυτοί οι φρουροί αρχίζουν και τίποτα μεθοκοπάνε, όταν αυτοί οι φρουροί αρχίζουν και τίποτα κοτσοβολεύουν μεταξύ τους, όταν αυτοί, ας πούμε, τους πιάνουν λίγο στον ύπνο, τι γίνεται? Παίρνουν μέσα οι εχθροί και κάνουν πάλι το ίδιο. Σφάζουν, κλέβουν, λαϊλατούν κτλ. Προσέξτε, δεν μπορεί να ελέγξει κανένας το ποιος θέλει να μπει στο κάστρο ή όχι. Αυτό το έχει δικαίωμα. Όποιος θέλει να προσπαθήσει, έτσι. Λοιπόν, αυτό που ελέγχουμε εμείς, αυτό που ελέγχουμε οι φρουροί, είναι το ποιος τελικά μπαίνει και ποιος όχι. Εντάξει. Το κάστρο αυτό, αγαπητοί μου, είναι το μυαλό μας. Το μυαλό μας είναι ένα φρούριο. Και εμείς είμαστε ο βασιλιάς και η φρουρά του κάστρου ταυτόχρονα. Και υπάρχει μια κεντρική είσοδος, ας πούμε, κάπου εδώ, ας τοποθετήσουμε στο μυαλουδάκι μας, είτε από αριστερά είτε από δεξιά, από όπου πηγαίνουν και προσπαθούν να μπουν οι σκεψούλες μέσα. Και εκεί πέρα, όσο πιο έμπειροι είμαστε εμείς, τόσο περισσότερο αφήνουμε σκέψεις απ' έξω ή τις βάζουμε μέσα. Ανάλογα τι? Ανάλογα τις εμπειρίες μας. Αυτό είναι υποκειμενικό. Είναι διαφορετικό για κάθε άνθρωπο. Δηλαδή, όταν, ας πούμε,
όταν εγώ, παραδείγματος χάρη, έτσι, έχω περάσει, ξέρω εγώ, κάποιες δυσκολίες, ας πούμε, κάποια, εκεί πέρα γίνομαι πιο έμπειρος, πιο καλός μαχητής. Όταν εγώ είμαι μόνος εκεί, ξέρω εγώ, έτσι, από την κοιλιά της μάνας μου, εκεί πέρα πιο εύκολα μπαίνει όποιος θέλει και βγαίνει όποιος θέλει. Αυτός είναι έτσι ο κύριος δρόμος, η βασιλική οδός των σκέψεων. Υπάρχουν όμως και άλλοι τρόποι με τους οποίους μπαίνουν σκέψεις μες στο μυαλό, αγαπητοί μου. Είπαμε, μπορούν να μπουν και από το ποταμάκι, μπορούν να μπουν και από τις πολεμίστρες. Αυτό τι είναι? Αυτό είναι από τις αισθήσεις μας. Είναι τα μάτια μας, είναι τα αυτιά μας, είναι το στόμα μας, που όταν εμείς δεν τα προσέχουμε αυτά, μπορεί να έρθει μια εικόνα και να γίνει σκέψη. Μπορεί να γίνει μια συνομιλία και αυτή η συνομιλία να παράξει σκέψεις. Μπορεί να μπει στη διαδικασία και να έρθει, ας πούμε, έτσι ακόμα και μια μυρωδιά, ή ας πούμε να έρθει ένα άκουσμα. Και αυτό εδώ πέρα να παράξει στο τέλος σκέψης. Αυτοί είναι οι κλέφτες, είναι οι κλέφτες οι οποίοι σκαρφαλώνουν. Θέλετε να το πούμε λίγο πιο, να το πούμε λίγο πιο, έτσι, πιο απλά. Σκεφτείτε, παραδείγματος χάρη, περπατάει ένας, ας πούμε, στον δρόμο, ένας, ας πούμε, άνθρωπος ο οποίος έχει μια σχέση και περνάει μια όμορφη κοπέλα από δίπλα. Έτσι. Γυρνάει, κοιτάει μια φορά και γυρνάει και κοιτάει και δεύτερη. Αυτό εδώ πέρα τι είναι? Αυτό εδώ πέρα είναι τα μάτια του που εκείνη τη στιγμή δημιούργησαν μια εικόνα και αυτή η εικόνα δημιούργησε σκέψη. Παπ, μπήκε ένας κλέφτης μέσα. Μπορεί ένας άνθρωπος να σου να αρχίσει να τσοπολεύει. Να κάθεται ο πατέρας εδώ πέρα, κάθεται με τους πατέρες και λέω εγώ, λέω ο παππούλης, λέω εγώ, λέω ο παππούλης, λέω εγώ, λέω ο παππούλης. Ο, αρχίζουμε να καταρρύνουμε. Οπότε αρχίζει πάλι να δημιουργούνται σκέψεις. Δεν είναι, θέλω να σας πω, απαραίτητο ότι οι σκέψεις στο μυαλό μπαίνουν μόνο από μια είσοδο. Μπορούν να μπουν και από άλλες πόρτες, σαν τους κλέφτες και να κάνουν κακό. Λοιπόν, και όταν μπει η σκέψη μέσα στο μυαλό, εκεί πέρα.